εγγενιάσει το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών. Μιλήσει. Λοιπόν, βλέπουμε τον Πρωθυπουργό. Για να ακούσουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την υποδοχή. Είναι μια υποδοχή που θα μας μείνει αξέχαστη. Και είναι πράγματι συγκινητικό, έχοντας ταξιδέψει τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, να βλέπεις νέα παιδιά να μιλούν την ελληνική γλώσσα και να τραγουδάνε με εξαιρετική φωνή. Θα ήθελα να επισημάνω τα ελληνικά τραγούδια, την ελληνική μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Φίλες και φίλοι, αξιότιμε κύριε Πρίτανη, αποτελεί για όλους εμάς που εκπροσωπούμε σήμερα την ελληνική κυβέρνηση, για μένα προσωπικά αλλά και όλη την αντιπροσωπεία, τους υπουργούς, τους διπλωμάτες, πολύ μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε σήμερα στην τελετή θεμελίωσης του νέου Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο Πεκίνο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ηγεσία του Πανεπιστήμιου Ξένων Γλωσσών του Πεκίνου, ενός φημισμένου και ιστορικού Κινέζικου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, και για την πρωτοβουλία αλλά και για την πρόσκληση την οποία μας απίφθινε. Ελλάδα και Κίνα είναι δύο χώρες που βρίσκονται πολύ μακριά γεωγραφικά, αλλά συνδέονται με δεσμούς πολύ ισχυρούς φιλίας και αλληλοεκτίμησης. Οι δύο χώρες μας, κοιτίδες αρχαίων πολιτισμών, πολιτισμών που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στην παγκόσμια πολιτισμική μας κληρονομιά, ενισχύουν σήμερα τη συνεργασία τους, αντλώντας από τις εμπειρίες του παρελθόντος, αλλά κοιτώντας προς το μέλλον. Αντλώντας από τις πολιτισμικές μας παρακαταθήκες, αλλά φροντίζοντας να δουν πώς αυτές οι παρακαταθήκες θα μας ενώσουν στο παρόν και στο μέλλον, θα μας καταστήσουν προνομιακούς συνομιλητές. Ο πολιτισμός, η παιδεία και οι επιστήμες από κοινού με τις επαφές και τις ανταλλακές μεταξύ των λαών και των πολιτών αποτελούσαν τη βάση των παραδοσιακών δρόμων του μεταξιού που συνέδεαν την Κίνα με την Ευρώπη και με τον ελληνικό χώρο να διαδραματίζει ιστορικά έναν κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδρομή και σε αυτές τις σχέσεις. Σήμερα η αμοιβαία επωφελής συνεργασία μας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μία ζώνη, ένας δρόμος» δεν μπορεί παρά να εδράζεται, όπως άλλωστε και στο παρελθόν, στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση και στις επαφές μεταξύ των λαών μας, μεταξύ των πολιτών μας και ιδιαίτερα δε μεταξύ των νέων ανθρώπων. Πέρυσι το καλοκαίρι, κατά την επίσημη επίσκεψή μου εδώ στο Πεκίνο, γιορτάσαμε 10 χρόνια από την έναρξη της στρατηγικής εταιρικής συνεργασίας των δύο χωρών μας, η οποία βασίστηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία μας στην ναυτιλία και στη σημασία που διαδραματίζει σε αυτή τη συνεργασία μας στην ναυτιλία η πόλη του Πειραιά, το μεγάλο λιμάνι της Ελλάδας. Συμφωνήσαμε ότι το κινέζικο όραμα για το δρόμο του μεταξιού αλλά και το ελληνικό όραμα να καταστεί η Ελλάδα περιφερειακός και διεθνής κόμβος μεταφορών, εμπορίου, ενέργειας, τουρισμού αλλά και πολιτισμού αποτελούν δύο στρατηγικές, δύο οράματα
που συμβαδίζουν και συναντιόνται και θα έλεγα που συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Συμφωνήσαμε λοιπόν με την πολιτική ηγεσία της Κίνας να επεκτείνουμε τις σχέσεις μας σε όλους τους τομείς, αξιοποιώντας τον κεντρικό ρόλο των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων στην προσέγγιση των χωρών μας. Διότι πιστεύουμε ότι καμία σχέση, αν δεν εδράζεται σε στέρεα θεμέλια, δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Και στέρεα θεμέλια είναι τα θεμέλια του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των πολιτισμικών ανταλλαγών. Γι' αυτό και αποφασίσαμε το 2017 να αποτελέσει έτος πολιτιστικών ανταλλαγών Ελλάδας-Κίνας. Στο πλαίσιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικός, πιστεύω, ο ρόλος των εκπαιδευτικών και ερευνητικών θεσμών που μπορούν να υπηρετήσουν με συνέπεια και διάρκεια, ειδικά μέσω των νέων ανθρώπων, μια κοινή στρατηγική και στόχευση, την καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση ανάμεσα στους δύο λαούς και ειδικότερα την καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση της σύγχρονης Ελλάδας και της σύγχρονης Κίνας μέσω της ιστορίας και του πολιτισμού, μέσω της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μαθαίνω ότι αυτό ακριβώς εντάσσεται και στους στόχους του νέου Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο σας. Μέσω παρόμοιων ερευνητικών θεσμών αναδεικνύεται το ιστορικό και πολιτιστικό μας κεφάλαιο και το πώς το κεφάλαιο αυτό, η ήπια ισχύς μας, μπορεί να καταστεί επωφελές όχι μόνο για την μεταξύ μας συνεργασία, αλλά και ευρύτερα. Το μήνυμα αυτό μετέφερε, πιστεύω, με ενάργεια πρόσφατα στην Αθήνα και αυτή η πολύ σημαντική πρωτοβουλία που ανέλαβε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με την ενεργό υποστήριξη από την πρώτη στιγμή του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, και αναφέρομαι στο Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών, μια πρωτοβουλία που συνδέει τους σημαντικούς αρχαίους πολιτισμούς με τη δυνατότητα που μπορούν να παίξουν τα κράτη που κουβαλάνε στην πλάτη τους για χρόνια αυτή την παρακαταθήκη στη σύγχρονη εποχή και στη διαμόρφωση της σύγχρονης διεθνούς σκηνής της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής. Φίλες και φίλοι, η Ελλάδα και η Κίνα δεν μοιράζονται μόνο ένα κοινό παρελθόν, ένα ένδοξο παρελθόν, αλλά και ένα κοινό όραμα για το μέλλον. Για ένα κοινό όραμα για το μέλλον που δεν μπορεί παρά να βασίζεται στην καλύτερη γνώση του ενός για τον άλλον. Ελπίδα μας είναι ότι με την προώθηση των σύγχρονων ελληνικών σπουδών στην Κίνα, η Ελλάδα θα συνεχίσει να γοητεύει τον φιλομαθή λαό σας, αποκαλύπτοντας σε αυτόν τον ανεξάντλητο πλούτο της, τον ανεξάντλητο πολιτιστικό της πλούτο. Και πιστεύω ότι αυτό θα έχει άμεσα και απτά ωφέλη στις σχέσεις των δύο λαών, στις σχέσεις των δύο χωρών. Θα ήθελα λοιπόν με αυτές τις σκέψεις να συγχαρώ θερμά την ηγεσία του Πανεπιστημίου Ξένων Γλωσσών του Πεκίνου και να εκφράσω την αμέριστη υποστήριξή μας στο εγχείρημά σας και στο νέο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο σας. Μα πιο πολύ θα ήθελα να συγχαρώ τα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια που μας προϋπαντήσανε με την ελληνική γλώσσα και με τα ελληνικά τραγούδια, και να τους ευχηθώ καλή πρόοδο και ότι θα τους περιμένουμε σύντομα να έρθουν στην Ελλάδα
να ανταμώσουν από κοντά αυτά για τα οποία μαθαίνουν με πολύ μεγάλη φιλομάθεια, δηλαδή τον ελληνικό πολιτισμό, τα ελληνικά γράμματα, και να ζήσουν από κοντά και την ελληνική φιλοξενία που είναι βασικό συστατικό του ελληνικού πολιτισμού. Σας ευχαριστώ θερμά. Σε απευθεία σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με το